Βάρσαμι στο βάρσαμι, αισθάνει στο ψηλί. Έλα, έλα, πάμε στο μετόχι, μη φοβάσαι του έρωτα τα βρόχι. Έλα, έλα, πάμε στα πατάλια, στον Αγιώργη, έλα στα πατάλια. Έλα, έλα, αγαπημένη μου ψαθή, θα σε ρίξω μες στο νησιό το βαθύ. Τα γλυκά χυλάκια σου, αγιάς, αγιάς και γάλανο βρυσί, αλλού δεν έχει πουθένα, αλλού δεν έχει πλάτανο πουλό, κι αθώς πάρτα στενά. Χαρί, χαρί, δε τα βελβεντινή, ομόρφωνες κι ομόρφωνοι, τζουρβά, τζουρβά, καρτάμους και πουρί, καθένα σας χαρί. Μπράβο η παρέα! Φίλοι μου, γεια σας! Άλλη μια εκπομπή παρέα με το Θήμιο εδώ στις οθόνες του ΓΟΕΣΤ. Σήμερα παρέα με το Θήμιο βρίσκεται το Βελβεντό. Η ορχήστρα μας παίζει πολύ ωραία μουσική και μας ταξιδεύει σε κάτι μπαλάντες, ας πούμε, καντάδες, όπως εκείνα τα χρόνια, τον παλιό καιρό. Τι ακριβώς είναι, θα μας τα εξηγήσει σε λίγο ο πρόεδρος που τον έχουμε κοντά μας και θα μας πει και για αυτό το τραγούδι που μιλάει για το Βελβεντό. Το Βελβεντό, η περιοχή του Βελβεντού που απέχει από την Κοζάνη 33 χιλιόμετρα, περιλαμβάνει τους ερηνούς οικισμούς, Παλαιογρατσάνου, Αγίας Κυριακής, Καταφυγίου και Πολυφύτου. Η ιστορία του Βελβεντού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι έρευνες των αρχαιολόγων στις θέσεις Βασιλάρα Ράχη, Γρατσάνη, Παλαιόκαστρο, Μπράβας, έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η ευρύτερη περιοχή έχει κατοικηθεί ήδη από τα προϊστορικά χρόνια και κατά περίοδους παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη. Τα αξιόλογα βυζαντινά, μεταβυζαντινά και νεότερα μνημεία μαρτυρούν τη σημαντική ανάπτυξη του τόπου και τη νεότερη εποχή. Ένας παλιός τρίλος διηγείται πως τα μέρη τούτα έφτασε κάποτε η θεά Άρτεμις να κυνηγήσει συνοδευόμενη από πανόριες νύμφες. Μία από αυτές, η Βενδό, τόσο μαγεύτηκε από την ονειρεμένη ομορφιά του τοπίου, ώστε αποφάσισε να ριζώσει εδώ και να κυνηγά στα βαθύσκια δάση. Έριχνε λοιπόν τα βέλη της και εκείνα περιχαράκωναν το πιο έφορο κομμάτι γης. Όταν αργότερα έφτασαν Λατίνοι οικιστές, νόμισαν το σημάδι θεϊκό. Έκτισαν το χωριό τους και το ονόμασαν Βελβενδό από τις λέξεις Βέλη και Βενδό. Εμείς όμως θα πάρουμε μια ωραία ατμόσφαιρα από τα τραγούδια, από τους χορούς του Βελβενδού και σε λίγο θα είμαστε εδώ με το Δέλτα Σίγμα να μιλήσουμε για τους χορούς και για το χωριό Βελβενδό. Σήμερα φιλοξενούμε τον μορφωτικό όμιλο Βελβενδού. Παιδιά, αν είμαστε έτοιμοι, να ξεκινήσει ο χορός. Πάμε, μαέστρο. Δεν είναι χορός. Είναι πατινάδα. Πατινάδα. Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουν λοιπόν τα παιδιά, να έρθουν στην πίστα να τους γνωρίσουμε. Πάμε, παιδιά.
παιδιά, μπράβο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Παρέα με το Θήμιο». Έλα εδώ ρε παλικάρι, λίγο να σε δούμε από κοντά. Σε πιάσα εδώ. Πάρε το μικρόφωνο, εσένα. Και τι να πω. Και τι να πεις, το όνομά σου καταρχήν. Σιώμος Λευτέρης λέγομαι. Λευτέρης, και είσαι από το Βελβενδό. Φυσικά. Πες μας και αυτόν τον χορό έτσι, τον χορεύετε πότε. Νηφιάτικος είναι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι τουλάχιστον μου ήμιξε εμένα. Πρόεδρο. Όχι, να ρωτήσω εσένα για να μου πεις και τα χαιρετίσματα στο Βελβενδό. Και δύο λόγια για το Βελβενδό. Δεν μπορεί, μεγάλωσες εκεί, να μην έχεις να πεις δύο κοπλιμέντα για το Βελβενδό. Κοντά το μικρόφωνο. Το Βελβενδό είναι, όπως είπατε, μια περιοχή που είναι 33 χιλιόμετρα μακριά από την Κοζάνη. Στηρίζεται κυρίως στη γεωργία. Με τι παραγωγές, παλικάρι μου? Με παραγωγές κυρίως Μαμπάκι... ροδακίνου. Το πασίγνωστο ροδάκινο Βελβεντού. Ωραία. Και οπότε μαρμελάδες πιστεύω θα υπάρχουν πολλά έτσι. Μαρμελάδες, ποικίλα, ναι. Με τους δύο πολύ γνωστούς συνεταιρισμούς, πανελλαδικός. Ωραία. Και το εδώ τι έχουμε εδώ πέρα μέσα, κρασάκι. Εδώ έχουμε κρασάκι, ναι. Κρασάκι. Φυσικά. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε όμως στον πρόεδρο, να γνωρίσουμε έτσι και τον Βελβενδό. Λοιπόν, τα πει όλο ο γιατρός. Τι είναι, γιατρός ή γιατρός στο κρασί? Είναι γιατρός. Βεβαίως. Πάρε το μικρόφωνο. Γιατί δεν μας συστήθηκε, φοβήθηκε να μην μας κάνει καμιά εξέταση και δεν τον πληρώσουμε? Λοιπόν, εδώ τώρα που είπε γιατρός, εδώ λίγο, έχω και έμπλαστο ρε παιδί μου. Τι πρέπει να κάνω ρε γιατρέ εδώ? Τσίπουρο. Κρασί. Τσίπουρο. Και δύο κλωτσές από την πεθερά. Τι γιατρός είναι αυτός? Ο καλύτερος, πρακτικός. Πω. Και η δικιά μου πεθερά είναι και 100-600 κιλά. Δύο φορές θα με βαρέσει, πάει, τελείωσε. Λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και μια πολύ όμορφη εκπομπή. Θα την έχουμε την εκπομπή και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ που δεχτήκατε την πρόσκληση και ήρθατε εδώ παρέα με το Θήμιο να περάσουμε όμορφα και να διασκεδάσουμε τον κόσμο μας. Όλους αυτούς τους αγαπητούς τηλεθεατές που μας βλέπουν από τις οθόνες τους, είναι στόχος μας να τους ψυχαγωγούμε, να περνάμε καλά και να δείχνουμε ήθη και έθιμα από κάθε περιοχή. Και σήμερα έχουμε τον Βελβενδό, διαβάσαμε κάτι πολύ ωραία πράγματα, μια πολύ ωραία ιστορία για τον Βελβενδό, αλλά σίγουρα εμείς απλώς τη διαβάζουμε, δεν τη ζούμε. Θα θέλαμε εσύ και ως πρόεδρος του Μορφωτικού Ομίλου Βελβενδού να μας πεις δύο λόγια για τον Βελβενδό, να το γνωρίσουμε καλύτερα. Πολύ ευχαρίστω. Καταρχάς, να καλησπερίσουμε και εμείς τους τηλεθεατές σας, να τους δώσουμε τα χαιρετίσματά μας, να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους και τους συμπατριώτες μας που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν από όλα τα μέρη του κόσμου. Αυτό είναι βέβαιο. Μας παρακολουθούν και μέσω ίντερνετ. Και μέσω ίντερνετ, ναι. Μέχρι και η Ιαπωνία. Έχουμε από το Βελβενδό εκεί στην Ιαπωνία τίποτα? Μπορεί. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως. Καταρχάς, είπατε κάποια ιστορικά στοιχεία για το Βελβενδό. Αυτό που χαρακτηρίζει το Βελβενδό είναι ότι είναι μια ζωντανή κοινωνία και ότι είναι ένας τόπος ο οποίος κατοικείται από τα χρόνια που αναφέρεται, από τα προϊστορικά μέχρι και σήμερα, από κατοίκους γηγενείς. Δηλαδή, δεν άλλαξε η ντόπιοι δηλαδή, ναι. Εκεί πέρα. Δεν έχουμε πρόσφυγες από Μικρά Ασία, από Θράκη, όχι, από Πόντο. Ελάχιστους είχαμε στο Βελβενδό. Λοιπόν, γηγενείς. Αυτό είναι ίσως και η ιδιομορφία του και αυτό που χαρακτηρίζει το τοπικό μας πολιτιστικό χαρακτηριστικό, ας το πω έτσι. Σίγουρα λοιπόν όλος ο κόσμος εκεί. Μια κοινωνία θα είναι τοπικιστές, οποία θα προτιμούν την αγορά του Βελβενδού. Με την καλή έννοια. Αν ναι, και η λέξη τοπικισμός έχει θετική έννοια, εννοώ, και όχι αρνητική. Ότι πρέπει να υπάρχει υποστήριξη ο ένας με τον άλλον. Όχι βέβαια ότι είμαστε αποκομμένοι από τους άλλους, αλλά βέβαια πρέπει να είστε πολύ δεμένοι. Είναι, παρόλο που είναι μια κοινωνία, όπως σας είπα, η οποία έχει ντόπιους κατοίκους, είναι εξίσου ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Και είναι μια κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται από κατοίκους οι οποίοι ξέρουν να δουλεύουν και ξέρουν και να γλεντούν. Αυτό είναι προκομμένη. Πολύ καλό, γιατί όταν δουλεύεις σημαίνει ότι πάει καλά, γιατί όταν δουλεύεις όλο και κάτι μένεις, δεν είναι, και η τσέπη έχει μέσα και πέντε παράδες που λέγαν και οι πατεράδες μας. Δύσκολες εποχές, θυμάμαι, βέβαια, δύσκολες αυτά, εποχές, yeah. Αλλά και όταν έχεις και την τσέπη κάποια χρήματα, σίγουρα γλεντάς και καλύτερα. Και ξέρουμε ότι τα γλέντια στο Βελβενδό είναι ανεπανάληπτα. Να πω κάτι για το τραγούδι, επειδή ρωτήσατε το Λευτέρη για το
τραγούδι που. Ναι, ναι, ναι. Ρώτησα και μάλιστα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αρχή και μιλούσε για το Βελβεντό. Αυτό ήταν το πρώτο που έπαιξε η ορχήστρα. Το ήταν το Μάρς του Βελβεντό, το οποίο γράφτηκε από τον κύριο. Είναι Νίκο, λίγο εκεί και πες μας. Υποφυλακτό προπολεμικά και αναφέρεται στα γλέντια και στην καθημερινή ζωή του Βελβεντό. Το άλλο τραγούδι με το οποίο μπήκαν τα παιδιά του κορυφαίου μας, με τα σινιά που λέμε, είναι τα δώρα που πήγαιναν στην Ήφη, είναι τραγούδι της Στράτας. Του γάμου λοιπόν. Της Στράτας της Αραβώνας. Της Αραβώνας. Άλλο του γάμου, αυτό ήταν της Αραβώνας. Όταν πήγαιναν στο σπίτι της Ήφης για τα αραβωνιάσματα. Τα περισσότερα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα και οι χοροί έχουν αναφορά κυρίως στο γάμο και στην Αραβώνα και σε θρησκευτικά πανηγύρια του Βελβεντό. Θα τα πούμε όμως σε κάθε τραγούδι ξεχωριστά. Το μικρόφωνο λίγο στο δάσκαλο, βεβαίως, τον αγαπητό Γιάννη. Είναι ο Γιάννης Ογκόκος, ο χοροδιδάσκαλος των χορευτικών τμήματων του Μορφωτικού Ομίλου. Να πούμε μόνο, θα τα πει καλύτερα βέβαια και ο ίδιος για το πόσα τμήματα υπάρχουν και πόσοι συμμετέχουν στα τμήματα. Δεν θα ήθελα, αγαπητέ Γιάννη, πάρε το μικρόφωνο να σε καλωσορίσω. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς βρήκαμε. Να σας χαιρετήσω και εγώ από την πλευρά μου και να χαιρετήσω και όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Δικιά μας χαρά που είστε σήμερα εδώ και άλλη φορά έτυχε να κάνουμε εκπομπή μαζί. Θα ήθελα να μας ανακοινώσει τον επόμενο χορό και μετά να έχουμε την ευχέρεια να γνωριστούμε και να πούμε και λίγα σιρτό, λόγια. Το πιο γνωστό σιρτό του Βελβεντού, στο Σωτήρο, πάνω στο Σωτήρο. Η ορχήστρα, τα χορευτικά έτοιμα. Δώσε ένα σύνθημα, αγαπητέ Γιάννη. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Θα χορέψουμε λοιπόν σιρτό. Είναι λόγια και παραδοσιακό τραγούδι. Μιλάει αποκλειστικά για το Βελβεντό, ναι. Για το Βελβεντό. Ναι. Όπως και το πρώτο τραγούδι δηλαδή. Ναι. Η ορχήστρα έτοιμη. Ναι. Πες μου, αγαπητέ. Και το έγραψε ο ίδιος, ο φυλακτός. Ας πάρει το μικρόφωνο λίγο, δεν ακούγεσαι, αγαπητέ. Το τραγούδι αυτό το έγραψε πάλι ο κύριος Φυλακτός. Είναι σύνθεση όπως το τραγούδι που σας ανέφερα, το Μάρθου Λουδού, και αναφέρεται στο θρησκευτικό πανηγύρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρου που γίνεται στις 6 Αυγούστου και στο Ξοκλήσι που βρίσκεται στο Βελβεντό, στους πρόποδες των Πιερίων. Το χορέψουν τα παιδιά. Πάμε όμως να χορέψουμε και σε λίγο θα αναφερθούμε για τα πανηγύρια και ποια ημέρα γιορτάζεται εκεί στο Βελβεντό για να καλέσουμε και τους φίλους τηλεθεατές. Πάμε, μαέστρο! Το Βελβεντό κοντά μας. Πάμε! Το Σωτήρο μας την όμορφη μας εκκλησιά. Λα 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 λα. Λα 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 λα. Λα 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 λα. La 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 la
Συνεχίζουμε τον επόμενο χορό. Πάλι συρτός είναι. Στην Αγία Παρασκευή. Με ποιο χορό? Λοιπόν, μισό λεπτό όμως με ειδοποιούν από το control. Απαραίτητο διάλειμμα. Απαραίτητο διάλειμμα. Σε λίγο μαζί. Αγαπητοί μου, εδώ για να φέρουμε λίγο να με βλέπουν και οι τηλεθεατές. Εδώ είμαι, αγαπητοί μου. Παρέα με το Θύμιο. Σε λίγο μαζί. Απαραίτητο διάλειμμα και σε λίγο. Και ένα μεγάλο, μεγάλο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ τους χορηγούς μας. Σε λίγο θα τους αναφέρουμε. Σε λίγο μαζί. Μπράβο, παιδιά! Μπράβο! Αυτό είναι το Βελβεντό. Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα φιλοξενούμε το μορφωτικό όμιλο Βελβεντού. Για το Βελβεντό ακούμε πολλές ιστορίες.
ο αγαπητός πρόεδρος, ο χοροϊδάσκαλος και όλη η παρέα μας μιλούν για την απαράμιλη ομορφιά του Βελβεντού. Πρέπει να πούμε όμως σε εκείνη την περιοχή, σε απόσταση 20 χιλιόμετρα, νότια-ανατολικά της Κοζάνης, βρίσκεται η τεχνική λίμνη του Πολυφύτου. Σε ύψος 55 μέτρων, πάνω από την επιφάνεια της διασχίζεται από τη μεγαλύτερη γέφυρα των Βαλκανίων, μήκους 1.372 μέτρα και πλάτος 13,5 μέτρα και γνωστή ως υψηλή γέφυρα των Σερβίων. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδρομή γύρω από τη λίμνη, ακολουθώντας το δρόμο προς το χωριό Ήμερα, περνώντας πάνω από το φράγμα της ΔΕΗ, στο Πολύφυτο και συνεχίζοντας τη διαδρομή από την απέναντι όχθη, ανάμεσα στους Οπορώνες μέχρι το Βελβεντό. Μια στάση στο φράγμα προσφέρει ένα θέαμα συγκλονιστικό και για τους ρομαντικούς και για τους τεχνοκράτες. Όσο για τους ψαράδες, ας φροντίσουν να έχουν μαζί τους αγκίστρια μεγάλης αντοχής και φωτογραφική μηχανή. Υπάρχουν μερικά πολύ μεγάλα ψάρια στη λίμνη. Η απαράμιλη ομορφιά του τοπίου, τα ενδιαφέροντα μνημεία, η αξιόλογη πολιτιστική κίνηση, η ζεστή φιλοξενία των κατοίκων αποτελούν πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει κάποιος να κάνει αυτή τη βόλτα, αυτόν τον περίπατο στο Βελβεντό, γιατί έχει πολλά να δει σε αυτό το μέρος. Βέβαια, αγαπητέ πρόεδρε, θέλω να έρθω να το επισκεφθώ κι εγώ, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο μεράκι μου, γιατί δεν το κρύβω ότι κάποια στιγμή, αν θυμάμαι πέρυσι ή πρόπερσι, ερχόμενος από Βέλγιο, το αεροπλάνο έκανε αυτή τη διαδρομή πάνω από Αλβανία και άρχισε να προσγειώνεται και είδα αυτό το υπέροχο θέαμα και αυτό το φράγμα και την λίμνη, την τεχνική, εν πάση περιπτώσει, αυτή η λίμνη, αυτή όλη την ομορφάδα πάνω από το αεροπλάνο και ήθελα να το δω, να το περπατήσω. Και τώρα μαθαίνω ότι είναι στην περιοχή σας, εκεί στην περιοχή των Σερβίων, στο Βελβεντό. Είναι κοντά νομίζω, δίπλα. Οπότε δεσμεύομαι να έρθω και να με ξεναγήσετε. Και βέβαια, λοιπόν, ας απολαύσουμε ακόμη ένα χορό και σε λίγο πάλι μαζί να τα ξαναπούμε με τον πρόεδρο για να γνωρίσουμε τον Βελβεντό. Πάμε παιδιά, η ορχήστρα μας. Πάμε λοιπόν, μαέστρο. Δάσκαλε. Λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθούμε στον επόμενο χορό. Ναι, μη μαραβωνιάζεις ακόμα. Μόλις πριν είδαμε το Λιανό, χορέψαμε το Λιανό και θα χορέψουμε τώρα μη μαραβωνιάζεις ακόμα, ο οποίος είναι Σιρτό. Αυτή η χορή είναι τοπική, τοπική από το Βελβεντό. Τοπική, όλοι από το Βελβεντό. Όλοι από το Βελβεντό. Πες μας, χοροδιδάσκαλος, για να ανοίξω και αυτό το μικρόφωνο, αν γίνεται εδώ, αγαπητός Γιώργιος. Μας έβαλε τόσα μικρόφωνα, δεν έχουμε πρόβλημα από τίποτα. Είμαστε πλούσια εκπομπή. Πλούσια εκπομπή. Αλλά και χορηγούς. Ο, είπα χορηγούς. Για να ευχαριστήσω τους χορηγούς, όλους που αναγράφονται στις οθόνες σας, αλλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ τους μεγάλους μας χορηγούς, τη βιομηχανία Εδεσμάτων Πιτένης, Express Κταίο Κοζάνη, το Auto Group Αφή Γιώβη Πτολεμαΐδα. Τι έγινε, ρε παιδιά, τελείωσαν κιόλας. Έτσι θα τους πούμε. Μεγάλη χορηγή. Για να τους πω μια φορά εγώ με δικά μου λόγια. Μεγάλη. Ποια κάμερα βλέπω, αγαπητέ Βαλάντη?
Εδώ. Από εδώ. Από εδώ. Από εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Έφαγα τρεις τουλούμπες τώρα, γι' αυτό έτσι γλυκάθηκα λίγο και... Λοιπόν, βιομηχανία εδεσμάτων πιτένης. Ξακουστεί όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σαλάτες, φαγητά, τα πάντα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, μόνο στην βιοτεχνία, βιομηχανία εδεσμάτων, πιτένης. Τα έχει όλα και συμφέρει πάνω απ' όλα. Το Express Κταίο, Κοζάνη. Όσοι έχετε αυτοκίνητα και θέλετε να πάτε να τα κάνετε Κταίο, περνάνε, δεν περνάνε, αυτοί θα σας τα περάσουν. Θα τα διορθώσουν, θα τα φτιάξουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσετε πίσω. Αρκεί να έχετε μαζί ντούκου τον παρά. Καλά τα λέω ρε παιδιά. Αλλιώς θα περάσει Κταίο οπωσδήποτε. Ότο Γκρουπ Αφή Γιώβη, Πτολεμαΐδα, τα έχει όλα και συμφέρει. Τι σημαίνει αυτό? Συνεργείο, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, υγραεριοκίνηση. Μπορείτε να πάτε ένα ποδήλατο και να φύγετε με υγραέριο και με το ποδήλατο μαζί. Λοιπόν, ανταλλακτικά για φορτηγά, ανταλλακτικά για λεωφορεία, ανταλλακτικά για αεροπλάνα. Λοιπόν, Ότο Γκρουπ Αφή Γιώβη, τα έχει όλα και συμφέρει. Αρκεί μια γνωριμία και δεν θα βγείτε χαμένοι. Έτσι να τους πούμε ρε παιδιά, μεγάλη χορηγή και ένα μεγάλο ευχαριστώ όλους τους χορηγούς που αναγράφονται στις οθόνες σας. Πάμε όμως στον αγαπητό πρόεδρο, τον χοροδιδάσκαλο, για να δούμε όμως, δουλεύουν τα μικρόφωνα, τελείωσαν τα μικρόφωνα από εδώ. Ένα. Και τα δύο, εντάξει, ωραία. Εντάξει. Δάσκαλε, πες μας εσύ σε παρακαλώ, είσαι από το Βελβενδό? Από την Καρδιά είμαι. Είναι κοντινό χωριό το Βελβεντό? Όχι, πολύ μακριά. Αλλά το Βελβεντό είμαι πάρα πολλά χρόνια και ουσιαστικά το νιώθω, σαν δικό μου χωριό. Συνέχεια στο Βελβεντό? Ναι, δύο φορές την εβδομάδα. Την Πόσα τρίτη. Χιλιόμετρα μιλάμε δηλαδή, Καρδιά? Είναι 30 χιλιόμετρα νομίζω. 30 Πόσο. Χιλιόμετρα. Ή τον πληρώνετε καλά ή το αγαπάει πολύ το χωριό. Τι γίνεται εδώ, Δημήτρη? Αγαπάει πάρα πολύ το Βελβεντό και αγαπάει κυρίως τη δουλειά του ο Γιάννης και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε χωροδιδάσκαλο στα τμήματά μας. Τον έχουμε γνωρίσει, όπως είπαμε και στο παρελθόν, ένα αξιόλογο άτομο και για τη δουλειά του ένα μεγάλο εύγε, ένα μεγάλο μπράβο, γιατί όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, είναι όντως αυτό που λένε. Δεν δουλεύεις ούτε μία μέρα. Ακριβώς. Έτσι είναι, αγαπητέ Γιάννη. Έτσι, ναι. Διδάσκεις όμως χορούς και από άλλες περιοχές? Ναι, και από άλλες περιοχές. Εσύ πού τους ξέρεις τους χορούς του Βελβεντού? Είναι οι ίδιοι με τις περιοχές? Τους χορούς του Βελβεντού με τους διδάξαν οι ίδιοι κάτοικοι. Έκανες και έρευνες, συγκεκριμένα, και συγκεκριμένα η κυρία Κούλα, ναι, έρευνα και καταγραφή. Γιατί δεν μπορείς να τους γνωρίσεις. Την κυρία Κούλα, ποια είναι η κυρία Κούλα? Η κυρία Κούλα δεν όχι, έχει κάποια υποχρέωση. Δεν ευχαριστούμε, ένα χειροκρότημα. Ένα χειροκρότημα της αξίζει της κυρίας. Και με τις γυναίκες φυσικά, με τις γυναίκες του χορευτικού, το οποίο είμαστε τώρα από το 2003 10 χρόνια μαζί. 10 χρόνια. Ναι. Δεν σε μάπησαν την ψυχή μου, ρε, τόσα χρόνια. Πώς έχεις να κάνεις με γυναίκες? Αλλά έχουν και ωραία χαμόγελα. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω άλλα 10. Ξεκινήσαμε μαζί το 2003, ήταν τμήμα γυναικών και μετά σιγά σιγά εντάχθηκαν και οι άνδρες. Αλλά και με τέτοια δέσματα αυτή τη στιγμή ο Γιάννης είναι χοροδιδάσκαλος σε 6 τμήματα παιδιών και εφήβων. Στο Βελβεντό ή και σε άλλες περιοχές? Στο Βελβεντό και σε 4 τμήματα ενηλικών. Έχετε τόσα τμήματα, αγαπητέ Δημήτρη? Το σύνολο είναι 10 τμήματα. Πολύ καλό. Για πόσο πληθυσμό αυτός μιλάμε? Αυτός είναι υπεύθυνος. Για πόσο πληθυσμό μιλάμε για το Βελβεντό? Στο Βελβεντό κατοικούν μόνιμα 3.500 κάτοικοι, αλλά άλλοι τόσοι και περισσότεροι ζουν εκτός Βελβεντού και το στηρίζουν πάρα πολύ, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Οπότε ανθεί και το εμπόριο στο Βελβεντό. Τώρα αυτές οι εποχές για τη λέξη εμπόριο είναι λίγο δύσκολο. Δύσκολο, αλλά τουλάχιστον Στο Βελβεντό ανθεί πάρα πολύ η αγροτική παραγωγή, την οποία είναι το χαρακτηριστικό του Βελβεντού, με τους δύο συνεταιρισμούς μας και τα ροδάκινα που παράγουμε και εξάγουμε, είτε εξάγουμε είτε τα πουλούμε στην χώρια αγορά. Εδώ βλέπω και αρκετές μαρμελάδες, επειδή είπαμε για ροδάκινα. Αυτά είναι ροδάκινα. Τοπικά προϊόντα διάφορα, τα οποία πιστεύω θα μας δοθεί ευκαιρία να τα παρουσιάσουμε. Είναι οι κυρίες για να τα παρουσιάσουμε εδώ ή να το αφήσουμε λίγο μετά? Έχουμε το περιθώριο να χορέψουμε ένα τραγούδι και να παρουσιάσουμε τα φαγητά, αγαπητέ Βαλάντη? Και κάποια κυρία κοντινή σου και συγγενής είναι εδώ για να μας τα παρουσιάσει? Να την περιμένουμε ή θα συνεχίσουμε? Γιατί έχουμε και νομίζω ότι αυτό το παλικάρι πρέπει να είναι. Αυτός ο Βαλάντης πρέπει να είναι από το Βελβεντό. Λίγο τζαναμπέτης, αλλά μια που είμαστε εδώ πέρα παρεούλα, για πέστε μου να πούμε, είναι καλό παλικάρι ή είναι τζαναμπέτης εκεί? Πρώτο πώς όμως, άμα γυρίσει από τους τελευταίους ή από κανονικά πρώτο?
κάτι σας ένταξε για να τον... Η μητέρα του λέει εδώ ολόκληρο καταΐφη. Αλλά θέλουμε και τη μητέρα του όμως εδώ να το δούμε. Κάπου πετάχτηκε όμως με τα εγγονάκια της. Θα τη γνωρίσουμε σε λίγο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγαπητό Βαλάντη που έκανε αυτή την πρόσκληση, που είναι από αυτό το χωριό, γιατί και χωρίς το Βαλάντη δεν θα είχαμε και αυτή την εκπομπή. Αυτό να το αναφέρουμε. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Λοιπόν, οπότε και τζαναπέτης να είναι, θα τον προσέχετε. Αυτό από μένα απέτηση, τελείωσε. Και εμείς, αν είναι δυνατόν. Εμείς γιατί φέρατε τόσους λουκουμάδες και σας υποσχεθήκαμε ότι θα τους φάμε όλους? Δεν είμαστε άντε. Λοιπόν, ας πάμε. Άμα δεν τα φάτε όλα, θα παρεξηγηθούμε. Έτσι. Δεν πειράζει, θα πάρουμε και σε σακούλα μαζί. Μη στεναχωριέστε, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε σε ένα χορό. Αναφέρεται. Ναι, θα χορέψει το χορευτικό και θα τραγουδήσει η ορχήστρα το τραγούδι Μη Μαραβωνιάζεις Κόμμα. Μετά θα ήθελα να πάω στην ορχήστρα να τους γνωρίσω από κοντά, να τους κάνω μια χειραψία. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτές οι ωραίες φωνές και οι διπλαφωνίες που κάνουν. Είναι χαρακτηριστικό του Βελβεντού η αγάπη για το μελωδικό και χοροδιακό τραγούδι με διφωνίες, τριφωνίες, τετραφωνίες. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι. Από την αρχή με εντυπωσίασε και θα ήθελα όλα τα άτομα θα να σας τα πούν καλύτερα όταν θα τους γνωρίσετε. Χειραψία. Ωραία, σε ποιο χώρο θα πάμε? Είναι το ο επόμενος. Μη μαραβωνιάζεις κόμμα, ακόμα δηλαδή. Μάνα μου, γλυκιά μου μάνα, μη μαραβωνιάζεις ακόμα, μη μαραβωνιάζεις κόμμα τούτο το χειμώνα. Έτσι λέει κόμμα το τούτο το χειμώνα. Ήθελε να μείνει ακόμη ένα χρόνο ελεύθερο. Ήθελε να μείνει ελεύθερος ακόμα. Αυτή η ελευθερία, ρε παιδί μου. Πω. Τι χάπι παίρνουν μερικοί, ρε παιδί μου, και κατευθείαν ελεύθεροι. Εμείς δεν μπορέσαμε να το βρούμε αυτό. Το βρούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Μη μαραβωνιάζεις κόμμα. Πάμε, παιδιά. Thank you.
Παναγία! Πολύ ωραίο τραγούδι. Δημήτρη, δώσ' μου λίγο αυτό το χαρτί. Που είναι, πώς είπε αυτό το ωραίο στιχάκι, του παπά τη θυγατέρα θέλει να πάρει λοιπόν, που είναι άσπρη σαν αστέρα. Που είναι άσπρη σαν αστέρα και καλή σαν περιστέρα. Τι τραγούδια ωραία που έγραφαν τότε οι συνθέτες, τραγούδια της αγάπης, αγνά τραγούδια, ωραία. Έτσι ακριβώς. Έχετε κάποια χρονολογία για αυτά τα τραγούδια, Δημήτρη? Αυτά είναι παραδοσιακά, δεν γνωρίζουμε. Αυτά τα... Σας φωνάζω μάλλον για κάτι. Σας φωνάζω για διάλειμμα. Εντάξει, μπορούμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας και κάνουμε διάλειμμα. Δεν θα μας έκαναν ότι θα μας δίνουν. Θα μας δώσουν το σύνθημα, ναι. Παραδοσιακά λοιπόν. Παραδοσιακά, τραγούδια. Όμορφα τραγούδια, μελωδικά. Είναι χαρακτηριστικό αυτό των τραγουδιών, όπως το διαπιστώνετε κι εσείς, των τραγουδιών του Βελβεντού. Τραγούδια που, όπως αναφέρεται στον Αραβόν, αλλά αυτό αναφέρεται δεν θέλει να αραβωνιαστεί για ακόμα ένα χρόνο. Ναι, κάτι ναι. Φαίνεται πεζόταν εκεί. Χρονολογικά αυτά τα τραγούδια δεν, όλα είναι περισσότερα, δεν τα έχουμε ταυτοποιήσει. Υπάρχουν κάποια που είναι ταυτοποιημένα, λοιπόν, αλλά είναι όλα. Να μην μας μαλώνει και ο αγαπητός Βαλάντης, αγαπάμε πάρα πολύ. Και όλο το συνεργείο, ένα μεγάλο ευχαριστώ το συνεργείο μας που προσπαθεί για αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, απαραίτητο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί παρέα με το Θύμιο. Φίλοι και φίλες εκπομπής μας, παρέα με το Θύμιο. Οι γυναίκες θα μας τραγουδήσουν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Εγώ θα κρατάω τα μικρόφωνα, θα το απολαύσουμε, λίγο δυνατά όμως έτσι, μαζί με τα χαμόγελα, να βγαίνει και η φωνή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως στο Ιδρώγειος που μας φιλοξενεί εδώ στην αίθουσα, στην κυρία Αλεξάνδρα και στον αγαπητό Σάκη. Με την ωραία του κουζίνα, τον μάγειρά μας. Λοιπόν, και catering παρακαλώ. Έτσι αγαπητέ Σάκη. Και εκτός αυτού πρέπει να πούμε ότι την πρωτοχρονιά, εδώ Ρεβεγιόν, 31 του μηνός, θα είμαστε εδώ όλοι μαζί και θα σας περιμένουμε για να κάνουμε Ρεβεγιόν εδώ στο Ιδρώγειος. Σας περιμένουμε λοιπόν με πολύ αγάπη να τραγουδήσουμε με το Σμόλικα, με κλαρίνα και με ακορδιόν και με Θύμιο Κογκίδη. Λοιπόν, Βαλάντη, σε περιμένουμε και σένα, μην μας την κάνεις, εντάξει. Θέλουμε να είμαστε παρέα. Τελευταίο τραπέζι, πρώτο θα σε έχουμε εδώ, πρώτο. Όχι μόνο πρώτο στα γιαπράκια, εντάξει. Λοιπόν, κυρίες μου, είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν. Μου λυνή,
να μάθει, λέκαψο καρδούσα. Κιουζέλαμα να μάθει, λέκαψο καρδούσα. Έλα Παναμά και τη γη μου δέχα. Μπράβο τα παιδιά, μπράβο. Παρακαλώ, οι κυρίες, ναι, πες μου. Να έρθουν οι κυρίες να καθίσουν τα παιδιά από το χορευτικό, τις γυναίκες από το χορευτικό. Να πάνε πίσω από τα φαγητά για να τα βεβαίως, παρουσιάσουμε. Ναι, βεβαίως. Να πούμε για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, να λέμε και στον έτσι, κόσμο μπράβο. Μας παρακολουθεί πες τι μας, ακούει αγαπητέ, και τι είναι, γιατί γράφτηκε το κάθε τραγούδι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν το χόρευαν οι φίλες της νύφης. Μετά το γάμο, όταν για πρώτη φορά πήγαινε η νύφη παρέα με τις φίλες της, το γαμπρό και τα πρατήμια του γαμπρού, τους φίλους του γαμπρού, να πάρει για πρώτη φορά νερό από τη βρύση της καινούργιας της γειτονιάς. Δηλαδή, το σπίτι του γαμπρού πήγαινε αυτό να το τραγούδι. Χόρευαν αυτό το τραγούδι αφού έπαιρνε το νερό από τη βρύση. Και ωραία με λόγια. Τις φίλες της αυτό το τραγούδι. Μαθαίνουμε κι εμείς τη δική σας παράδοση. Αλλά έδωσα το μικρόφωνο τον χοροϊδάσκαλο για να πω ότι αυτό εμείς στη Θράκη το χορεύουμε καστρινός χορός. Καστρινός, ξέσυρτο. Ξέσυρτος. Ναι. Εσείς πώς τον ονομάζετε αυτόν τον χορό? Πάει σε στη βρύση. Έχει την ονομασία του τραγουδιού. Όπως ακριβώς έτσι είπε και ο πρόεδρος. Και ο χρηματισμός λέγανε, είναι ίδιος. Μετά όταν γινόταν κατσουλάτη η Βελβεδινιά, γιατί κατσουλάτη σημαίνει ότι είναι, παντρεύτηκε. Οι παντρεμένες ήταν οι κατσουλάτες. Το κατσούλι είναι το πάνω μέρος. Αυτό σημαίνει ότι είναι παντρεμένοι όταν έχει το κατσούλι. Η πρώτη πάνω. Φορά που φορούσε το κατσούλι ήταν όταν παντρευότανε. Όταν δεν είχε δηλαδή το κατσούλι, ήταν ελεύθερη. Ναι. Να πρέπει να ξέρουμε δηλαδή. Ή μάλλον ο ελεύθερος έπρεπε, ήξερε ότι ήταν ελεύθερη η κοπέλα πρέπει, όταν δεν είχε το κατσούλι. Και πήγαιναν την πρώτη μέρα, όπως είπε ο πρόεδρος, πήγαιναν και λέγανε διάφορα τραγούδια. Παράλληλα λέγανε και αυτό, στη βρύση. Και είχαν και διάφορα ζαχαρωτά μαζί. Περιμέναν τα παιδάκια, τα πετούσανε και. Πώς ήταν η παράδοση και η τιμή προς το νιόπαντρο το ζευγάρι, στο παντρεμένο το ζευγάρι. Λοιπόν, το έδειχναν και σου λέει έτσι είναι τα πράγματα. Και υπήρχε ένας σεβασμός. Σήμερα τώρα τι παντρεμένοι, τι ελεύθεροι, σφυρίζουμε από εδώ, σφυρίζουμε από εκεί. Να πάρει ευχή, να πάρει. Και ένα πρωτόκολλο και ένα τυπικό το οποίο χρειάζεται μια ολόκληρη εκπομπή για να το περιγράψουμε και να το χορέψουμε και να το τραγουδήσουμε. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη η αγώνα ιστορία. Και ο γάμος στα παλιότερα. Λοιπόν, τιμή στην παράδοση. Παρακαλώ να ξεκινήσουμε τα εδέσματα. Δώσ' μου ένα μικρόφωνο να δώσω την κυρία Δέσποινα. Πες μου και το επίθετό σου, σε παρακαλώ. Δέσποινα κοντά, Ρουκά. Κοντά. Δέσποινα Ρουκά. Λουκά. Ρουκά. Ρουκά. Μην μου αλλάζεις το όνομα. Δεν αλλάζω. Θέλω να ακούσω καλά. Τελείωσε η μπαταρία μου γι' αυτό. Λοιπόν, Δέσποινα Ρουκά. Τι κάνετε σήμερα εδώ πέρα και ποια είναι τα τοπικά σας εδέσματα? Ξεκινάμε. Τα λικέρ. Λικέρ, λοιπόν. Λικέρ. Λικέρ από. Καθένα γράφει επαράδειγμα. Είναι από τον συνεταιρισμό, από ό,τι βλέπω. Είναι του βιοτεχνικού συνεταιρισμού. Γυναικών. Τα λικέρ. Του Βελβεντού. Οι μαρμελάδες. Α, βανίλια. Τα γλυκά. Η κομπόστα, ο τραχανάς. Όλη αυτή η γωνία είναι του συνεταιρισμού. Του συνεταιρισμού. Στο Βελβεντό, λοιπόν. Μαρμελάδες. Μπορεί να έρθει ο επισκέπτης να έρθει εκεί στο συνεταιρισμό φυσικά, και να ψωνίσει. Θα έρθει, έτσι, ό,τι θέλει. Δεν είναι κάτι που δίνει χοντρική μόνο. Όχι, όχι. Ο επισκέπτης μπορεί να αγοράσει. Και όποιος δοκιμάσει, δεν υπάρχει περίπτωση να φάει άλλη μαρμελάδα. Από το συνεταιρισμό και από τα καταστήματα του Βελβεντού βρίσκονται εκεί τα προϊόντα. Στο Βελβεντό, όλα τα καταστήματα στο Βελβεντό έχουν τα τοπικά προϊόντα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Τις γνωστές πασίγνωστες τουλούμπες Βελβεντού. Ζανδές. Ζανδές. Ζανδές, τι είναι, είναι αυτό το όνομα? Ζανδές το... είναι η επωνυμία της επιχείρησης. Άσα μας τα πει η κυρία λίγο, αγαπητέ πρόεδρε, σε δώσαμε τώρα όλο για αυτό. Να μην ξεχάσουμε επειδή τίποτα. Επειδή τα λέει ωραία, δηλαδή μας έκλειψε την παράσταση. Θα την πάρω το μικρόφωνο μετά, μη στενοχωριέσαι. Η επωνυμία της επιχείρησης Ζανδές. Συμπληρώνει όμως από αγάπη το κάνει, εντάξει. Φοβάται ότι δεν προλάβω να τα πω γι' αυτό. Ναι, έτσι, Ό,τι ξεχνάω να λες, πρόεδρε. Λέγεσαι, μη στενοχωριέσαι εδώ, αγαπητή Δέσποινα. Λοιπόν, τουλουμπάκια της. Τουλουμπάκια. Τουλουμπάκια. Να κάνω και μπορείς να δοκιμάσεις ένα.
Επειδή με θύμωσε. Χάψτο. Χάψτο, ξέρω. Χάψτο, Χάψτο, ξέρω, λένε στο Βελβεντό. Βαλάν τη χάνει. Βαλάν τη χάνει. Βαλάν τη θα σου κρατήσουμε στο τέλο. Έχει φάει λίγα. Θα ήθελα να σου δώσω ένα, αλλά επειδή δεν σε αγαπάω, δεν θα σου δώσω κανένα. Λουμπάκια, λουκουμάδε, κουρκουμπίνια. Δεν πιστεύω να είναι από αυτά που τρώσω και παντρεύεσαι. Άμα δεν είσαι παντρεμένο, θα ξαναπαντρευτεί. Έτσι γίνεται. Θα παντρευτείς. Άμα είσαι παντρεμένο, θα ξαναπαντρευτείς. Έχω άλλα πέντε. Πω, τι έπαθα. Για να προχωράμε. Ζεματιστή κουραμπιέδε, πουλιάνα. Ζαχαροπλαστείο, Βελβεντό. Δηλαδή τώρα, αν κατάλαβα καλά, κάνετε και διαφήμιση αυτή που έφεραν τα. Φυσικά, αφού είναι προσφορά. Μπράβο, σε ευχαριστούμε. Να μην πούμε ποιο τα έκανε. Διορθήκατε καλά, εντάξει. Όλα δωρεάν. Μπράβο, μπράβο. Όλα δωρεάν Φελία. Για εσά, λέω. Μη ωφέλεια. Μπράβο, να πείτε και τα ονόματά του και να του ευχαριστήσουμε και εμεί του αγαπητού. Με τόση αγάπη και με τόση προθυμία που ξέρω ότι έδωσαν τα εδέσματα για να γίνει η εκπομπή μα. Γιατί όχι. Δεν τα έδωσαν για τη διαφήμιση. Δεν ξέρω, τα έδωσαν για το παρουσιαστή. Και για το προφητικό όμιλο. Α, εντάξει, εγώ νόμιζα. Και για να τα φάμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, να λέμε τα ονόματα γιατί. Το καταήφι είναι προσφορά η μητέρα του Βαλάντι. Ε, Βαλάντι, έλα να συγκεράσει ένα κομμάτι από αυτό. Έλα, ρε Βαλάντι, δεν θέλει να έρθει. Τρέπει το Βαλάντι. Θα το πάρει ολόκληρο, λέει, μην το ανοίξει όλο. Αυτό μου έλεγε προηγουμένω εδώ. Δεν τον παίρνει, πιστεύω. Θα το φάμε εμεί, δεν θα το δώσουμε. Λοιπόν. Η κουλούρα. Η κουλούρα. Η κουλούρα του γάμου. Και τι συμβουλίζει. Το γάμου, λοιπόν, έτσι. Η κουλούρα του γάμου. Και τι είναι αυτά τα ωραία τα στολίδια εδώ. Στολίδια. Δεν μπορεί μια. Είναι με πισκότο, είναι με ζυμάρι και αυτά. Ζυμάρι, με ζυμάρι. Γλυκό ζυμάρι. Ποιο τα κάνει αυτά τα τόσο. Θα κάνει το αρτοπείο πουλιάνα. Το αρτοπείο πουλιάνα. Οι νοικοκυρές έφτιαχναν τότε παραδοσιακά στο σπίτι. Φυσικά και στο χέρι. Πάντα τα έφτιαχναν στο χέρι. Τώρα βέβαια τα κάνουν οι φούρνοι. Τώρα οι φούρνοι πλέον. Εδώ είναι. Ας προχωρήσουμε. Προχωράμε. Έτσι να. Όπα! Σπάσουμε και ένα τέτοιο. Επειδή δεν στο έκανα. Γιαπράκια ή σαρμάδια. Με αρνιά. Α, αυτά τα γιαπράκια. Κατάσχουν, δεν φωνάζουν από το συνεργείο. Για τα Χριστούγεννα είναι το παραδοσιακό έδεσμα. Δεν υπάρχει στο σπίτι. Ποια μέρα τα τρώτε αυτά? Από την πρώτη μέρα και κάθε μέρα. Από την πρώτη μέρα. Εμείς δηλαδή την δεύτερη να έρθουμε. Και... πότε να έρθουμε, ποια μέρα είναι θα καλύτερη. Προλάβει, θα προλάβει, είναι θα προλάβουμε, κάνουμε έτσι. Πολλά. Ωραία, έγινε. Πολλά. Από την πρώτη μέρα, Βαλάντι, γράψτε το. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε παρακάτω. Κυφτέδες μισμή. 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 Όχι αδές. Το ζουμί λέμε, δηλαδή, μισμιές, δεν είναι. Μισμή, πώς εδώ για να κάνουμε τις μισμιές. Γι' αυτό και το ψωμί δίπλα. Πώς έλεγε ο άλλος, λέει, ζαϊμάνασε. Άντε τώρα να καταλάβεις. Ζα, λέει. Έτσι κι εμείς. Κεφτέδες με σμή. Γι' αυτό έχει δίπλα και το ψωμί για να κάνουν τις βούτες. Ψωμί, αλλά και τι ψωμί, αγαπητοί μου, Ζυμωτό. Ζυμωτό ψωμί. Πω. Ζυμωτό, μια μπουκιά. Και περιμένει. Βούτα, δηλαδή περιμένει. Μια και ολόκληρο μέσα στο στόμα. Τι στόματα είναι αυτά, ξαναβούτα, ξαναβούτα. Καρχαρίες, τρώνε εδώ. Λοιπόν, και προχωράμε. Προχωράμε. Χριστουγεννιάτικο έδεσμα. Μπουμπάρι. Μια που πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα. Πώς το είπαμε αυτό, κυρία μου? Πουμπάρι. Πουμπάρι. Χοιρινό, είναι το έντερο. Χοιρινό έντερο. Άλλοι που το λένε μπάμπου, άλλοι το λένε καρβαβίτσα, εμείς το λέμε, στη Θράκη. Άλλο, όπως είπα, σας είπα. Είναι το πουμπάρι και είναι απαραίτητο στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Είναι παραδοσιακό έδεσμα και για εσάς. Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, και εσάς η σφαγή του γουρουνιού ήταν ένα. Ήταν διαδικασία. Ναι, ναι. Μεγάλη διαδικασία και κάθε Χριστούγεννα το είχατε κι εσείς αυτό. Ναι. Τα λουκάνικα εδώ από ό,τι βλέπω. Τα οποία. Σε 1,5 μήνα θα έχουμε Θανάση. Τότε είναι ευκαιρία να έρθει. Άγιος Θανάσης, το 18 του μηνός. Και 20 του μηνός του Αγίου Ευθυμίου. Από τότε γιορτάζω εγώ. Τότε δεν θα κάνω εκπομπή για να μην σας κεράσω. Το λουκάνικο στο Λεβεντό έχει παράδοση. Έχει παράδοση. Δικιά σας παραγωγή. Είναι το λουκάνικο, το έφτιαχναν σαν όταν έσφαζαν το γουρούνι. Όταν είχε το γουρούνι πριν τα Χριστούγεννα, έφτιαχναν και τα λουκάνικα, αλλά μέχρι να οριμάσουν τα λουκάνικα έφτανε περίπου στη γιορτή του Αγίου Αθανασίου στις 18 Ιανουαρίου. Και τότε τα άτρωγαν για πρώτη φορά στο Λεβεντό. Και έμεινε από τότε ένα έθιμο με τη λουκανικοφαγία, την περίφημη, στο Αγίου Αθανασίου στο Λεβεντό. Κάθε χρόνο γίνεται. Μάλιστα, μαθαίνουμε. Θα έρθει στην Ελλάδα, τότε θα έρθει. Τότε θα έρθει. 18 του μηνός. 18 Ιανουαρίου. Έγινε. Θα έρθω και θα μείνω εκεί και τη γιορτή μου για να σα τραγουδήσω. Οι φωτιές φαίνονται από την Κοζάνη. Η καπνή και η τσίκνα αυτό που ξέρουμε τα λουκάνικα. Πώ θα ψήσει το λουκάνικο. Όπω φαντάζομαι τι κάρβο να γίνεται. Χαμό γίνεται. Και πάμε στην πρωτοχρονιά. Πρωτοχρονιά λοιπόν. Κρεατόπιτα. 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 Τώρα δεν έχουμε φλουρί, βέβαια. Η βασιλόπιτα ήταν είναι κρεατόπιτα. Παραδοσιακή. Δικιά σα εκεί, στο Βελβεντό.
Και όλα βέβαια από ό,τι βλέπω συνοδεύονται με κρασί. Και αυτό της παρακάτω. Και έχουμε και ένα άλλο έδεσμο εδώ. Ένα μπομπότα. Μπομπότα. Όταν λέμε μπομπότα είναι ψωμί, αυτό φαίνεται σαν... Καλαμποκίσιο. Α, καλαμποκίσιο, έτσι. Πιο, με νεότερες συνταγές, όχι όπως την παλιά. Τυρί μέσα, με γιαούρτι, όχι όπως την ετοιμή. Α, το κάνουμε λίγο έτσι, πιο πλούσιο, να κατεβαίνει και πιο εύκολα. Δεν είναι 40 τώρα. Αν θα έρθει, θα γυρίσουμε. Θα γυρίσουμε και εκεί. Ακόμα κρατάμε, έτσι. Στο Βελβεντό θα έρθουμε να βρούμε την παρηγοριά μας. Και όλα συνοδεύονται με κρασιά. Και φυσικά όλα συνοδεύονται με κρασιά από τα τρία ενοπία του Βελβεντού. Να τα αναφέρουμε, να τα αναφέρουμε. Του κυρίου Βογιατζή, του κυρίου Καμκούτη και του κυρίου Ζανδέ, που είναι, βγάζουν εξαιρετικά κρασιά. Αυτοί τα εμφιαλώνουν εκεί στο Βελβεντό. Βεβαίως, τρία ενοπία επισκέψιμα, μπορείτε να θέτε να τα επισκεφτείτε. Επισκέψιμα, και αλλά μπορούν να δώσουν και λιανική στους επισκέπτες και να πάρουν τα κρασάκια τους. Γιατί από ό,τι δοκιμάσαμε εδώ, και όχι μόνο να... κόκκινο αυτό προς το μαύρο, είναι κάτι εξαιρετικό. Στην υγεία σας, αγαπητή μου. Θύμιο, όλα τα ευαίσθηματα είναι προσφορά του Βασίλη Παπαγόρα, ταβέρνα Βελβεντό. Μαγειρεύει η κυρία Ευτέρπη. Η κυρία Ευτέρπη. Αυτή είναι ένα μεγάλο χειροκρότημα. Όλα αυτά θέλω πολύ να τη γνωρίσω αυτή την κυρία. Θα έρθω να πάμε εκεί στην ταβέρνα να την ευχαριστήσουμε. Μου αρέσει αυτή η αγάπη και αυτό το ενδιαφέρον που δείχνετε για τους συντοπίτες σας, γιατί αυτό δείχνει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τοπικισμού. Αυτό λέμε, αγαπητέ Δημήτρη, που λέμε τοπικιστής. Ναι, να πείτε τα ονόματα, τους ανθρώπους που βοηθούν το σύλλογο. Το λέμε για να τους ευχαριστήσουμε και όχι για να τους διαφημίσουμε. Έτσι. Είναι, οι άνθρωποι βοήθησαν για να στηθεί αυτή η λέξη κλειδί. Πώς λέμε εμείς, τραγουδάμε όχι για να ξεχωρίζουμε, αλλά για να σμίγουμε τον κόσμο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ωραία τα εδέσματα, τα είπαμε πολύ ωραία. Είμαστε για απαραίτητο διάλειμμα, αγαπητέ Βαλάντη. Μπορούμε να συνεχίσουμε χορό. Τότε μέχρι να ετοιμαστούν τα παιδιά να χορέψουν, θα πάρω ένα μικρόφωνο, θα κλέψω εδώ από τον Δημήτρη και θα πάω εδώ στη μουσική. Λοιπόν, η μουσική μέχρι να ετοιμαστεί εδώ και το χορευτικό, να πούμε έτσι δύο κουβέντες με τον κλαρινίστα εδώ πέρα. Αγαπητέ, το όνομά σου. Μανώλης. 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 Και είσαι από το Βελβεντό. Από το Βελβεντό γεννημένο. Σε ακούω, σε καμαρώνω με το κλαρίνο σου και με την ωραία σου φωνή. Θέλεις να πεις και τα ονόματα των μουσικών. Δύο αδέρφια, ο Μανώλης ο Καλλιές και ο Άλκης ο Καλλιές. Ο Μίλτος ο Τσιτσιμίκλης με την κιθάρα. Με την κιθάρα. Και ο γιος του Άλκη του Καλλιέ με το... Η οικογένεια λοιπόν, Σάκης. Ο Σάκης ο Καλλιές. Και οι κυρίες. Οι κυρίες. Πέστε μου το όνοματά σας, εσύ το όνομά σας. Κυρία Θεοδώρα. Θεοδώρα. Κακούλη. Βελβεντό και εσείς. Βελβεντώνε. Και η κυρία. Δήμητρα Κίτση. Πώς? Δήμητρα Κίτση. Δήμητρα Κίτση, από το Βελβεντό. Και τραγουδίστριες, από ποιο ραδιόφωνο μας ήρθατε, από μια τηλεόραση. Σας θαυμάζουμε, σας καμαρώνουμε και πέστε μου όμως αυτή την αρμονία, αυτή την διπλαφωνία. Η ορχήστρα μας έχει... Πάρετε το μικρόφωνο αγαπητέ, πες μου και το όνομά σου αν έχεις την καλοσύνη. Καλέας Ελκυβιάδης. Είναι η πιο παλιά ορχήστρα του Βελβεντού. Του Βελβεντού και της περιοχής. Και της περιοχής. Έχουμε δουλέψει εδώ, έχουμε δουλέψει 20 χρόνια στην Κουζάνη. 20 χρόνια. Τώρα οι Κουζανίτοι που μας βλέπουν θυμούνται τα πάντα. Θυμούνται τα παλιά, καλές, τα γλέντια. Καλές αναμνήσεις. Με τη διαφορά, κοντά το μικρόφωνο μας. Με τη διαφορά που έχουμε από τις άλλες ορχήστρες. Όπως καταλάβατε, είμαστε πολυφωνικοί. Πολυφωνικοί, ναι. Και υπάρχει μια ποιότητα και ποιοτική. Και ποιότητα, βέβαια. Θα μου πεις ποιότητα, κάτι έτσι, ένα, έτσι, τι θυμάσαι το πιο ζωντανό παράδειγμα από κάποιο σκηνικό, έτσι γενικά, από ένα καλό γλέντι. Στην Κοζάνη ή από τα γύρω χωριά. Δουλεύαμε στο ξενία πόσα χρόνια. 15. 15. 15 χρόνια. Το χορευτικό είναι έτοιμο όμως, έτσι. Ετοιμάζεται. Και λοιπόν. Και είχαμε... Κοντά το μικρόφωνο. Είχαμε όλα τα είδη της μουσικής. Είχαμε και ευρωπαϊκά, μοντέρνα, είχαμε λαϊκά, είχαμε... Κάνατε γλέντι δηλαδή για όλη την παρέα. Από πάνω τα... Και θράκι. Και θρακιώτικα και τα πάντα. Μπορεί να σου παίξουν και τώρα κανένα θρακιώτικο, άμα κάνει. Πώς δεν κάνει, γιατί όχι. Αλλά σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Βελβεντό. Οπότε πρέπει τέτοια, να ακούσουμε την τοπική σας παράδοση. Αν θέλετε, και μετά κάνουμε και ένα γλεντάκι με οτιδήποτε άλλη περιοχή θέλουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι εμείς να απολαύσουμε τον επόμενο χορό. Ποιο χορό έχουμε, αγαπητέ Γιάννη? Στον Άδη θα κατέβω. Thank you.
Μπράβο το Βελβεντό. Φίλοι και φίλες, απαραίτητο διάλειμμα, αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ, μια μικρή παρένθεση να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά τους χορηγούς μας, τους χορηγούς που αναγράφονται στις οθόνες σας και τους μεγάλους μας χορηγούς, όπως η βιομηχανία εδεσμάτων Πιτένης, το Express Κταίο Κοζάνης, λοιπόν στο Otto Group Αφή Γιώβη Πτολεμαΐδα, που θα βρείτε τα πάντα, όπως είπαμε, συνεργείο ανταλλακτικά αυτοκινήτων, υγρα αεριοκίνηση και ό,τι άλλο έχει πρόβλημα το αυτοκίνητό σας. Επισκεφτείτε και δεν θα χάσετε. Λοιπόν, απαραίτητο διάλειμμα και σε λίγο μαζί παρέα με το Θύμιο, παρέα με το Βελβεντό. Φίλοι και φίλοι της εκπομπής μας, παρέα με το Θύμιο στις οθόνες σας, σας χαρίζουμε ένα πρόγραμμα παράδοσης από το Βελβεντό. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι του Αραβώνα. Ας το απολαύσουμε. Ooh.
Μπράβο την ορχήστρα, τη χοροδία μας. Τι ωραίο τραγούδι, αγαπητέ Δημήτρη. Είναι ένα από τα πιο όμορφα παραδοσιακά τραγούδια του Λουβεντού. Η Περδίκα, η περίφημη, η τραγούδι που τραγουδιόταν κατά τα ραβωνιάσματα. Περδίκα είναι το όνομα της νύφης ή όμορφη σαν Πέρδικα η νύφη. Την παρομοιάζει σαν Πέρδικα. Πέρδικα. Σαν όμορφη Πέρδικα, ναι. Λοιπόν, ωραία αυτή έτσι, η παράδοση, αυτά τα τραγούδια της περιοχής σας. Αλλά θα ήθελα να αναφερθούμε, αγαπητέ Δημήτρη, στις δραστηριότητες του Συλλόγου. Τι δραστηριότητες ο Σύλλογος, εμφανίσεις μόνο στην περιοχή σας και Ελλάδα και εξωτερικό? Πες μας λίγα λόγια, να γνωρίσουμε το Σύλλογό σας. Όπως το είπατε και εσείς στην αρχή, φιλοξενείται το Μορφωτικό Μολβελβεντού, έτσι ονομάζεται ο Σύλλογός μας, ο οποίος δημιουργήθηκε από το 1933, φέτος κλείνει και 80 χρόνια ζωής, σαν... Παλιός Σύλλογος, ναι. 80 χρόνια. 80 χρόνια ζωής. Οι δραστηριότητες του είναι πάρα πολλές, ποικίλες, προσπαθούμε να πιάσουμε πάρα πολλά έτσι, αντικείμενα στο χώρο του πολιτισμού. Εδώ σήμερα βλέπετε το χορευτικό μας, που είπαμε πριν για τα τμήματά του, και ο Γιάννης εδώ είναι ο χοροδιδάσκαλος. Τμήματα πολλά, χοροδίας με παιδικό, εφηβικό και ενηλίκων. Εκτός από χορευτικό, μήπως κάποια αιμοδοσία, το πούμε έτσι. Θα σας το πω ένα-ένα. Ζωγραφική, επίσης με εφηβικό, παιδικό, εφηβικό και ενηλίκων, που το τμήμα ζωγραφικής έχει και ένα πολύ όμορφο, ιδιαίτερο εικαστικό εργαστήρι. Έχουμε κινηματογραφικό τμήμα, κινηματογραφική λέσχη, η οποία συνεργάζεται και με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Εκδίδουμε μηνιαία εφημερίδα από το 1965, η οποία πηγαίνει σε 1.200 συνδρομητές σε όλο τον κόσμο. Έχουμε δανειστική βιβλιοθήκη, η οποία λειτουργεί καθημερινά, την οποία την επισκέπτονται δεκάδες συμπολίτες μας όλων των ηλικιών. Μικρά παιδιά, οι οποίοι κάνουν τις εργασίες τους, τις σχολικές, μεγάλοι, οι οποίοι διαβάζει πάρα πολύ ο κόσμος στο Λουβεντό, και αυτό φαίνεται από την κίνηση που έχουμε στην βιβλιοθήκη μας. Έχουμε, όπως είπατε, κάνουμε τακτικές αιμοδοσίες κάθε χρόνο, τμήμα φωτογραφίας, τι άλλο να σας πω, πολλά, ζωγραφική την είπαμε. Μουσική σχολή, βασικό, όπου και τα παιδιά μαθαίνουν, λοιπόν, μαθαίνουν θεωρία και μουσικά όργανα. Πολλά. Όταν και αν ξεχνάω κάτι, όργανα, παραδοσιακά και μοντέρνα και μπουζούκι. Και παραδοσιακά και μοντέρνα, ναι. Ωραία. Επίσης, μουσική μπάντα. Έχουμε και μουσική βεβαίως, μπάντα. Είναι χαρακτηριστικό χαρακτηριστικό του συλλόγου μας είναι ότι έχει η μουσική μπάντα, συνήθως είναι δημοτικές και δεν την έχουν οι σύλλογοι της μπάντας. Εμείς την έχουμε, λειτουργεί από το 1969. Σύλλογο. Το σύλλογο. Βέβαια, 80 χρόνια σύλλογος με τέτοιες δραστηριότητες. Η οποία συμμετέχει σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις του Βελβεντού. Παρελάσεις, περιφορές κτλ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά για το Βελβεντό. Εκδηλώσεις πολλές βέβαια. Στηρίζουμε και οργανώνουμε και στηρίζουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εφού έχετε τόσα φυσικά όργανα. Πολλές εκδηλώσεις μαζί, παρέα πολλές φορές και με την ορχήστρα του Βελβεντού, η οποία στηρίζει πάρα πολύ το παραδοσιακό μας τραγούδι. Είναι και οι τελευταίοι θεματοφύλακες βέβαια, γιατί σπανίζουν πλέον οι παραδοσιακοί οργανοπαίχτες στο Βελβεντό. Πολλές ορχήστρες πέρασαν από την εκπομπή παρέα με το Θύμιο και από προηγούμενες άλλες εκπομπές, αλλά το δικό του σχήμα ξεχώρισε. Μπράβο σας, τους αξίζει πραγματικά ένα χειροκρότημα, να είναι γεροί και πάντα επιτυχίες. Λοιπόν, αγαπητέ δάσκαλε, με τι θα συνεχίσουμε? Γέμς τον Αηλιά, ένας χορός το οποίο το χορεύανε στην εκκλησία του Αηλιά. Μπροστά ήταν ο μεγαλύτερος, ο παλιότερος, και συνήθως το χόρευε... το χόρευε για ο ιερέας. Για να το μεγαλύτερο. Ελάτε στην πίστα. Ο παπάς το χόρευε, ο ιερέας. Είναι τραγούδι και χορός που τραγουδιόταν και χορεύονταν στο πανηγύρι του Αηλιά, που γινόταν την τρίτη μέρα, γίνεται ακόμα κάθε τρίτη μέρα του Πάσχα. Και έχει αναφορά στην Ανάσταση, στο Πάσχα. Χορεύονταν, όπως είπε ο Γιάννης, πρώτα από τον παλιότερο βέβαια, πρώτα από τον ιερέα και μετά από τον γεροντότερο στο μικρότερο, γύρω-γύρω από την εκκλησία. Αυτό θα μας αναπαραστήσουν τώρα τα παιδιά του χορευτικού μας θύματος. Ωραία. Ας τον απολαύσουμε λοιπόν. Είμαστε έρημοι. Ορχήστρα μας. Και πιάνονται έτσι από το... Ωραία.
Αναφέρεις τον επόμενο χορό, αγαπητέ χοροϊδάσκαλε. Θα χορέψουμε τον συγκαθιστό Βελβεντού, ο οποίος είναι ο πιο επίσημος και ο πιο σημαντικός χορός του Βελβεντού. Χρονολογείται από το 1770, όταν εξέσπασαν τα ορλοφικά. Τότε ουσιαστικά η μητέρα Ρωσία παράτησε την Ελλάδα, ήταν μια αποτυχία της Επαναστάσεως και μιλάει ουσιαστικά να πάρουν πρωτοβουλία οι Έλληνες, σηκωθείτε παλικάρια, χρυσή μου λιβεντάδες, και ζώστε τα σπαθιά, πάρτε τα σπαθιά και για να απαλλαγούμε από το Μόσχοβα, από το Φράγκο. Ουσιαστικά να κάνουν κάτι μόνοι τους. Οι αδερφοί Ορλόφ, όπως ήταν γνωστό, είχαν μεσολαβήσει τότε και τελικά μας άφησαν στο έλεος και οι Τούρκοι... Όλο ιστορία. Ναι. Όλο ιστορία, μια ματωμένη ιστορία της παράδοσης. Ναι, οι γυναίκες ουσιαστικά αυτό χορεύουν και προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους άντρες, τα παλικάρια, έτσι να κινηθούν. Για να πολεμήσουν. Να πολεμήσουν και κινηθούν μόνοι τους. Η ψυχολογία, λοιπόν. Και παράλληλα θα δείτε και στο χορό πάνω, σταυρώνουν, όπως σταυρώνει η μάνα στο παιδί, όπως σταυρώνει η αδερφή, τον αδερφό όταν πάνε στο πόλεμο ή οπουδήποτε. Είναι συμβασμένο και με τη θρησκεία. Και ήταν επίσης ένα τραγούδι που χορεύονταν στο κύκλο του γάμου, παρόλο που έχει αυτό το περιεχόμενο που ανέφερε ο Γιάννης. Ήταν τραγούδι και του γάμου. Ήταν ο πρώτος χορός. Ήταν ο πρώτος χορός, του γάμου. Οι μεγάλες γυναίκες του συμπεθυριού, της συγγένειας, του γαμπρού και της νύφης. Αυτές το χορεύαν παλιά. Ενδιαφέρον να ακούμε και την ιστορία του κάθε τόπου. Ας περάσω εδώ από ανάμεσά σας. Η κυρία θα μας παίξει το ντέφι. Για πάρετε το όνομα, το μικρόφωνο και πέστε το όνομά σας. Φλόρα λέγομαι, Φλόρα Μαλού. Γελάω γιατί είπα για πάρετε το όνομά σας και πέστε το τέφι σας. Πώς λέει, γλώσσεψε η μπέρδα μου. Όλοι κάνουμε λάθη όλοι. Εντάξει, είναι κεκτημένη ταχύτητα. Εδώ τι θα γίνει, θα κρατήσει το ρυθμό. Εδώ εγώ θα χτυπήσω τον τέφι και οι υπόλοιπες κυρίες θα χορέψουν. Θα χορέψουν, έτσι. Γιατρέ, πού είναι ο γιατρός, έφυγε. Πού είναι ο γιατρός. Έλα ρε γιατρέ, εδώ λίγο να σε γνωρίσουμε. Έλα δύο λεπτά να μας πεις. Τι γιατρός, Κομπογιαννίδης που έλεγε, πάρε ένα μικρόφωνο. Με τι ειδικότητα. Τι θέλετε να σου πω. Τι φωνάζουν εκεί, τι φωνάζουν. Μάλλον είναι η αδυναμία τους, μάλλον. Η αδυναμία, κάτι πας μου φαίνεται. Πες μου και την ειδικότητά σου. Ειδικευόμενος, είμαι στο νοσοκομείο της Κοζάνης, στην παθολογική κλινική. Ήδη είμαι 3 χρόνια εκεί. Τώρα τελειώνει η θητεία μου, όσο να είναι.
Ωραία. Δώσε χαιρετισμούς και στους συναδέλφους σου εκεί. Χαιρετισμούς σε όλο το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, τη διοίκηση και όλους που βρίσκονται στο νοσοκομείο. Πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο. Ένα χειροκρότημα. Είδες τι ωραία που τα λέει ο αγαπητός γιατρός. Κάποτε λέει, πήγε ένας στο γιατρό και λέει, γιατρέ, δεν μπορώ, έχω λέει πρόβλημα. Τι πρόβλημα, του λέει. Για βήξε να σε ακούσω. Λέει, γκάχα, γκάχα, γκάχα. Πιο δυνατά. Γκάχα, γκάχα, γκάχα. Μα πιο δυνατά. Γκάχα, γκάχα. Μα αγαπητέ, εσείς έχετε βήχα. Η διάγνωση βγήκε κιόλας. Λοιπόν, έτοιμη η μουσική. Δεν έχει μουσική. Τραγούδι. Μιλήσει όμως, τι τραγούδι ήταν αυτό και τι χορός. Η Μαρία, ποια είναι η Μαρία? Η Μαρία, από εκεί, ποια είναι η Μαρία? Εσύ είσαι η Μαρία, σε βρήκαμε. Ελένη. Η Ελένη είσαι εσύ. Ποια είναι η Μαρία? Πέστε το όνομά σας, ένα τραγούδι. Εγώ είμαι η Μαρία Πουτούλα. Πες το κοντά. Πες το κοντά. Μαρία Πουτούλα λέγομαι. Μαρία. Αυτό το τραγούδι χορευόταν στο γάμο από τις μεγάλες γυναίκες και του ενωσογιού και του άλλου. Έτσι, για να μαθαίνουμε και την ιστορία. Τι όμορφο είναι να ακούμε την παράδοση, όπως είπαμε, του κάθε τόπου. Γι' αυτό και εμείς καλούμε όλους τους συλλόγους εδώ να μαθαίνουμε ήθη και έθιμα από όλες τις περιοχές. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα, δεν υπάρχει ντροπή. Είναι μερικοί λένε, πώς θα βγούμε, τι θα κάνουμε. Μα δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, για αυτό που κουβάλησαν οι πατεράδες μας, οι πρόγονοί μας, από τα άγια εκείνα χώματα εδώ. Και εμείς πρέπει να τα στηρίζουμε. Δεν πρέπει, πρέπει να έχουμε να διατηρούμε ντροπή. Την παράδοση. Έτσι ακριβώς, κυρία μου. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα να χορεύουμε τα τραγούδια των παππούδων μας. Ναι. Βλέπουμε όμως και οι στολές. Παρακαλώ, κάποιος μίλησε. Παρακαλώ, να παρουσιάσουμε τη στολή. Ναι, ναι, δεν το ξέχασα, αγαπητέ Δημήτρη.
Φορεσιά. Όχι στολή, άλλο στολή. Λοιπόν, τη φορεσιά. Ποια θα μας παρουσιάσει την φορεσιά? Εγώ θα την παρουσιάσω. Το όνομά σου όμως. Ειρήνη. Ειρήνη, σκέτο, επίθετο δεν υπάρχει. Μανδραλή. Έτσι, μπράβο, να ακούσουμε και το επίθετό σας. Ωραία. Πες μας, βλέπω μια λοιπόν ξεχωριστή φορεσιά, τα χρώματα, τα λουλούδια. Πραγματικά η φορεσιά η βελβετινή, η γυναικεία, είναι ιδιαίτερη. Έτσι ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες της περιοχής, κυρίως λόγω του κατσουλιού, το κατσούλι. Το οποίο είπαμε ότι συμβολίζει ότι είναι λοιπόν παντρεμένη η γυναίκα όταν έχει. Ναι, το εκτός κατσούλι από αυτό, είναι αυτός ο. Είναι και το όμορφη. Κεφαλοδέσιμο. Θα το μετά. Το κεφαλοδέσιμο λοιπόν αυτό ονομάζεται κατσούλι, γι' αυτό και η φορεσιά πήρε το όνομα τσακατσούλια. Όλη η φορεσιά πήρε το όνομα από το κεφαλοδέσιμο αυτό. Λοιπόν, κατσούλια, τα κατσούλια έτσι λέγεται όλη η φορεσιά. Οπότε ναι, λοιπόν, όταν γυναίκα αναφερόμαστε σε αυτή την ονομασία, ξέρουμε ναι ότι η στολή είναι από το βελβεντό. Ναι. Και η γυναίκα που τη φορούσε ήταν η κατσουλάτη. Λοιπόν, αποτελείται η φορεσιά. Το κατσούλι αποτελείται μάλλον από το γκυβιζί. Το κόκκινο αυτό που βλέπετε, βυσσινή χρώμα, είναι μία λωρίδα υφάσματος, 2 μέτρα περίπου, η οποία είναι περίτεχνα δεμένη γύρω-γύρω από ένα σακουλάκι πέτσινο γεμάτο με άχυρο. Αυτό ήταν στερεωμένο πάνω στη μεσάλα. Το λευκό αυτό που βλέπετε ύφασμα, που ήταν τριγωνικά δεμένο, η μεσάλα, κατέληγε σε δαντελίτσα με το βελονάκι. Λοιπόν, και το πίσω μέρος από το κυβιζί, καθώς κρεμότανε στον αυχένα, ονομάζεται φούντα. Και μάλιστα, επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο το δέσιμο της λωρίδας αυτής, του υφάσματος, ήταν η γεροτελεστία κάθε Κυριακή πρωί, η γυναίκα, καθόταν αρκετή ώρα της έπαιρνε προφανώς, να δέσει τον κυβιζί πάνω στο κεφάλι της. Και δεν το είχαν έτοιμο, το έδαιναν εκείνη το έδαιναν στιγμή κάθε εβδομάδα την Κυριακή και το κρατούσαν όλη την εβδομάδα και μάλιστα για να μην λερώνεται από τις δουλειές, βάζανε από πάνω μια άλλη μαντήλα για να μην λερώνεται, έτσι να το έχουν, να το διατηρούν όλη την εβδομάδα καθαρό. Και μάλιστα, επειδή η κοπέλα πρώτη φορά έβαζε το κατσούλι μόλις παντρευόταν, όταν ήταν νύφη, και για αρκετό χρονικό διάστημα τη βοηθούσαν να το δέσει, δεν μπορούσε μόνη της. Είχε λοιπόν βέβαια κάποια μαστοριά. Μόνο μαστοριά, μεγάλη. Και επίσης, το μεγάλο άγχος της Βελβετινής ήταν μήπως δέσει το κατσούλι στραβά και την ονομάσουν Στραβοκατσούλου. Είχαμε για το παρατσούκλι εκεί πέρα. Βέβαια. Πες μου, μια άλλη ιστορία. Θα μας πει η κυρία. Πάρε το μικρόφωνο όμως, δεν ακούγεστε. Δεν πειράζει, θα ακούσουμε και λίγο από μια έμπειρη κυρία. Τον ορλόφο του, ναι, που ήρθε εδώ και έγινε την επανάσταση. Στο Βελβεντό οι Τούρκοι βγήκαν και σκότωσαν τους άνδρες σχεδόν όλους. Πήγαν οι γυναίκες στο χωράφι, βρήκαν τους άνδρες σκοτωμένους, πιάσαν τα χέρια τους με αίμα και πιάσαν το κεφάλι τους και έγινε κόκκινο. Και εκεί έτσι φτιάξαν το κατσούλι. Το κόκκινο, το κατσούλι, λοιπόν, το αυτή κόκκινο είναι αυτό ιστορία θυμίζει. Ναι. Είναι ιστορικό πολύ το. Είναι πολύ ιστορικό το. Δηλαδή από αυτό την αγωνία τους, από είδαν τους άνδρες, ναι, τους, τους άνδρες, και ναι, με τα αίματα όπως ήταν, πιάσαν, ναι, το κεφάλι και το κατσούλι. Ναι, το κατσούλι θυμίζει αυτό το πράγμα. Ναι, το συμβολισμός, πώς ήταν και εκείνα τα χρόνια. Υπάρχει και άλλος τρίλος βέβαια, σύμφωνα με τον οποίο ο Σουλτάνος εγκατέστησε στα χωριά πέρα από το ποτάμι στρατιώτες Τούρκους, οι οποίοι κάποια στιγμή θέλησαν να κλέψουν κάποιες γυναίκες βελβεντινές. Δίκιο είχε και εδώ που τα λέμε τώρα, δεν είναι. Και ωραίες γυναίκες στο Βελβεντό. Οι βελβεντινές λοιπόν. Εδώ τον δίνω δίκιο του Σουλτάνο. Μπράβο του Σουλτάνο. Οι βελβεντινές λοιπόν αντιστάθηκαν με γενναιότητα και τότε οι άντρες τους αποφάσισαν να τις δώσουν το δικαίωμα να έχουν, να φοράνε αυτό το είδος του κεφαλοδεσίματος στο κεφάλι, τέλος πάντων. Για να ξέρουν οι Τούρκοι ότι είναι παντρεμένες. Για να, να καταλάβουν. Συμβολίζει λοιπόν, επειδή είναι σαν περικεφαλαία, μοιάζει με περικεφαλαία, συμβολίζει ακριβώς αυτή τη γενναιότητα των γυναικών. Όπως και στην Αλεξάνδρεια, την περικεφαλαία του Αλεξάνδρου. Τι ωραίες ιστορίες να ακούς.
Εμείς το καλαμπορίζουμε και λίγο βέβαια έτσι για να το δώσουμε λίγο χιούμορ, αλλά είναι πολύ σεβαστή η ιστορία και πάρα πολύ όμορφο. Να συνεχίσουμε, λοιπόν, συνεχίσουμε όμως σε λίγο, αγαπητέ Βαλάντη, έχουμε απαραίτητο διάλειμμα και θα ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, γιατί από ό,τι βλέπω μείναμε ακόμη στο κατσούλι, μέχρι να προχωρήσουμε στην στολή. Στη Φορεσιά, συγγνώμη ταπεινά, δώστε μου λίγο δίκιο σήμερα. Δίκιο σήμερα γιατί είμαι και λίγο αγχωμένος και με πολλά χιλιόμετρα. Θέλω ένα χειροκρότημα και θέλω να το αφιερώσω, μισό λεπτό, δεν ξέρετε ρε παιδιά γιατί χειροκροτάτε. Άντε ρε γιατρέ, πες, γιατί χειροκροτάς τώρα. Ένα χειροκρότημα, είπε χειροκρότησες. Λοιπόν, για το κατσούλι, όχι για το κατσούλι. Σήμερα η κόρη μου πήρε το πτυχίο στο ΤΕΗ τουριστικών επαγγελμάτων και πήγα σήμερα και παρευρέθηκα σε αυτή την όμορφη τελετή. Και έτσι λοιπόν δέχομαι τα συγχαρητήρια και το χειροκρότημά σας. Να το αφιερώσω στην κόρη μου, την Ιωάννα την Κογκίδο. Απαραίτητο διάλειμμα και σε λίγο μαζί, παρέα με το Θήμιο, να συνεχίσουμε με χορούς και τραγούδια από το Βελβεντό και για την στολή, όπως είπαμε. Φορεσιά. Στολή είπε η κυρία, με μπέρδεψε. Εσύ, γι' αυτό δώστε με δίκιο πάλι. Εντάξει, σε λίγο μαζί, παρέα με το Θήμιο. Φίλοι και φίλες, παρέα με το Θήμιο εδώ στην οθόνη του West TV. Ένα μεγάλο ευχαριστώ το West TV που μας παραχωρεί αυτή την εκπομπή, παρέα με το Θήμιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Αλίτα Κανάκη, Βαλάντη μου, καλά το είπα, στο σκηνοθέτη μας, στο συνεργείο μας, όλη την παρέα και φυσικά στην παρέα του Βελβεντού. Σε αυτά τα ωραία πρόσωπα που μας χάρισαν αυτή την όμορφη βραδιά, αλλά αυτούς τους χορούς και τα τραγούδια από την ορχήστρα μας που ακούσαμε. Θα ακούσουμε στη συνέχεια ένα πολύ ωραίο κομμάτι από την ορχήστρα, θα το αφιερώσουμε σε όλους εσάς και μετά θα συνεχίσουμε, παρακαλώ, να μην ξεχάσουμε την κουβέντα μας για τη στολή και με χορούς. Πώς είπαμε, φορεσιά. Και ποια είναι η διαφορά, ρε, κυρίες μου, με στολή με φορεσιά? Έχει, έτσι. Ωραία, θα μας τα πείτε σε λίγο. Λοιπόν, απολαμβάνουμε την ορχήστρα μας και σε λίγο μαζί πάμε. Μουσική.
Και ξέρετε τι μου θυμίζει αυτή η μουσική, όπως σας καμάρωνα εκεί με τον χοροϊδάσκαλο, τον Γιάννη και τον Δημήτρη. Ξέρετε, πάμε πολλές φορές σε κάποια ταξίδια στο εξωτερικό και βλέπουμε μπάντες, ορχήστρες που παίζουν σε διάφορα έτσι ωραία μέγαρα έξω, στο πεζοδρόμιο. Αλλά μιλάμε πολύ ωραίες ορχήστρες και συγκεκριμένα μου θύμισε κάτι από Πράγα, από Ισπανία, Βαρκελόνη που ήμουν και θέλω να ρωτήσω έτσι από πού αυτή η επιρροή της μουσικής. Αλλά προτού έρθω να μου πείτε εσείς, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την αίθουσα Υδρόγειος που μας προσφέρει το κτίριο για τις εμφανίσεις της εκπομπής Παρέα με το Θύμιο και σας υποσχόμαστε ότι θα είμαστε παρέα τις 31 Δεκεμβρίου. Θα κάνουμε ρεβεγιόν εδώ, θα είμαστε μαζί, σας περιμένουμε με όλη μας την αγάπη, εδώ στο κέντρο Υδρόγειος. Να έρθω κοντά σας, παρακαλώ, αγαπητέ. Θέλετε να μιλήσετε εσείς. Το Βελεβεντό, παλιά. Κοντά το μικρόφωνο μου, πάλι κοντά σας. Αυτά τα τραγούδια τα είχε καθημερινά. Κάθε γειτονιά ήταν και κανταδόρη. Ήταν ορχήστρες. 5-6 στο Βελεβεντό. Το συγκεκριμένο ήτανε τραγούδι μαντολινάτα. Ήταν Βελεβεντό, δεν το ξέρουμε. Ήταν Βελεβεντό. Αλλά πάντως εσείς το βρήκατε και στο Βελβεντό. Το βρήκαμε στο Βελβεντό. Από τους γονείς σας. Έχει ιστορία. Οι γονείς μας να πούσουμε λίγο και. Για πες. Όλοι μας εμείς είμαστε. Για να δώσω το μικρόφωνο εδώ, τον αγαπητό κάτι θέλει να μας πει. Αυτό το τραγούδι είναι μικρασιάτικο. Μικρασιάτικο. Ήρθε απ' έξω. Συγκεκριμένα ο μπαμπάς μου ήταν μουσικός παλιός κουρεντίστας και οι γονείς τον βάλανε στο σπίτι Τούρκο δάσκαλο να το διδάξει τη μουσική. Και αυτό το τραγούδι το πήρε από εκεί, από τους Τούρκους που του φέραν απ' έξω από την πόλη. Και τότε ο μπαμπάς μου ήρθε στο Βελβεντό, έμεινε εκεί πολίτικο, και λοιπόν, κρατάει την παράδοση αυτή και το παίζανε όλοι. Αυτό συνήθως το παίζαμε στους γάμους όταν παίρναν την ύφη και ξεκινούσαν για την εκκλησία. Πέστε μου όμως, εσείς είστε αυτοδίδακτοι, πήγατε σε οδείο, μάθατε, τα γιατί παιδιά. Βλέπω μια δεμένη ορχήστρα. Έχουμε 50 χρόνια μαζί. 50 χρόνια μαζί. Μισό αιώνα. Ναι. Λοιπόν, αγαπητοί μου, μισό αιώνα για τον άνθρωπο είναι μια ολόκληρη ζωή. Αλλά είμαστε. Για την ιστορία είναι η λάμψη μια αστραπή στον ορίζοντα. Αλλά σε 50 χρόνια όμως είναι αρκετά να δώσουμε αυτή τη ζωντάνια. Αυτή τη ζωντάνια, ναι. Με αυτή τη μουσική. Θα θέλατε να μείνουμε έτσι σε αυτό το σημείο και να ρωτήσω έτσι, μήπως θέλετε να ευχαριστήσετε, δεν μπορεί αυτή τη μουσική, από κάποιους παλιούς οργανοπαίκτες, πρέπει να την κληρονομήσατε. Αν θέλετε να ευχαριστήσετε κάποια ονόματα που ζουν ακόμη σήμερα μουσική, θα ήταν τιμή να ακούσουν τα ονόματα και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από τους γονείς μας δεν ζει κανένας. Όχι. Όλοι πέθαναν. Όλοι φύγανε. Είμαστε οι τελευταίοι. Οι τελευταίοι. Ναι, τελευταίοι. Τότε να ευχηθούμε να ζήσετε πολλά χρόνια για να σας απολαμβάνουμε. Επάνω στην ορχήστρα. Τότε πρέπει να πούμε ότι είμαστε τυχεροί που σας έχουμε εδώ σήμερα και σας απολαμβάνουμε και ακόμη πιο τυχεροί οι τηλεθεατές που άκουσαν και απόλαυσαν αυτή την πάντα. Και το άσχημο είναι ότι δεν ακολουθεί νεολαία από πίσω. Σε αυτό το είδος μουσικής. Φεύγουμε εμείς. Βγήκαν καλή μουσική και δεν το. Δεν βγαίνει νεολαία. Αυτό είναι λυπηρό. Εμείς θα καλέσουμε, όπως μου λέει πίσω ο μουσικός μας, ο φίλος με το κλαρίνο, ότι βγήκαν πολύ καλή μουσική, αλλά δεν ακολουθούν. Γιατί μπορεί δηλαδή να ντρέπονται ή δέχεται. Δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά είναι καθηγητή, καλή μουσικάνες. Ο κιθαρίστας μας όμως, πάρε το μικρόφωνο, πες μου εγώ μια φορά το όνομά σου. Ναι, ο Μιλτιάδης είμαι εγώ, ο Μίλτος. Μιλτιάδης, απολαμβάνουμε λοιπόν. Στην κιθάρα με τα ακουμπανιμέντα σου. Εγώ θα έλεγα ότι εσύ είσαι ο ενορχιστρωτής εδώ. Όχι, είσαι. Όχι, όλοι. Αλλά σε απολαμβάνω. Εγώ είμαι από τους πιο νεαρότερους, έτσι. Ναι, αλλά ακολουθείς. Παρότι έχω άσπρα μαλλιά. Τα άσπρα λοιπόν, μαλλιά είναι από 36 έρωτα, χρόνια. Και εγώ έχω άσπρα μαλλιά. Τι έγινε. 36 το φαλακρός είναι, μαζί είναι δύσκολο. Τους. Γιατί καμιά φορά μου λέει και εμένα, λέει, έχεις άσπρα μαλλιά. Εσύ που δεν έχεις καθόλου, εγώ τα ρίχνω και λίγο καραμπογιά, τα βάφω άμα θέλω. Εσύ τι γίνεται. Είμαι 36 χρόνια μαζί τους. Όχι ότι είσαι 36 χρονών. Όχι. Είμαι 52. Εσύ είσαι 45. Πάνω από,
Αλλά 20-25, λοιπόν, στο Βελβεντό υπάρχει κόσμος νεολαία, τους οποίους σε εισαγωγικά εκλιπαρούμε να ασχοληθούν, γιατί φτάνουν σε ένα σημείο που φοιτούν, αρχίζουν δηλαδή να πάνε στα πανεπιστήμια τους να σπουδάζουν και το παρατάνε. Και παρατάνε. Και είναι κρίμα, γιατί υπάρχει μια μουσική κουλτούρα που πρέπει να υπάρχει και συνέχεια. Ναι, η οποία είναι, θα έλεγα, λίγο σπάνια. Έχει σπάνια ακούσματα το Βελβεντό και σπάνια ιδιαιτερότητα, δηλαδή έχει ιδιαίτερα είδη. Μα το βλέπουμε σήμερα. Με τα είναι κρίμα να χαθούν, γιατί οι άνθρωποι, οι μπροστά μου τουλάχιστον, αλλά και εγώ έτσι που ακολουθώ, θα χαθούνε. Κάποια στιγμή θα χαθούνε. Είναι οι τελευταίοι, είμαστε οι τελευταίοι και είναι κρίμα. Γι' αυτό πολύ κρίμα. Με λύπη το λέω αυτό. Την νεολαία να ακολουθήσει τα χνάρια των παππούδων, των πατεράδων. Είναι μια πολιτιστική κληρονομιά που δεν πρέπει να χαθεί. Παρακαλώ, οι κυρίες μας, φτάνει λουφάραμε. Για να σηκωθούμε εδώ πέρα, να ετοιμαστούμε για χορό, αλλά να πούμε και δύο λόγια για τη στολή. Πού είναι η κυρία Δέσποινα, είπαμε. Ναι, τη Φορεσιά. Πάλι στολή είπα, μην μου πεις ότι είπα στολή. Η κυρία με μπέρδεψε. Εγώ είπα Φορεσιά, δεν είπα στολή. Έλα, κυρία, να μου παρουσιάσει τη στολή, τη Φορεσιά. Πάρε το μικρόφωνο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε στις ολίγες. Δεν ήταν η κυρία. Ήταν το κοριτσάκι, το μικρό. Έχουμε ένα μικρό κοριτσάκι. Το μικρό, το ίδιο είναι. Έλα και σένα εδώ να σε δούμε λίγο εδώ από κοντά. Να σε παίρνουμε. Πες μου και το όνομά σου. Δώσε λίγο το μικρόφωνο, μας πει το όνομα. Γεωργία. Γεωργία. Πες και το επίθετό σου. Αθανασιάδου. Αθανασιάδου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε μπράβο, κοντά Γεωργία. Και την Γεωργία μας. Λοιπόν, και να ακούμε. Πάνω από το εσώρουχο φορούσαν το πουκάμισο, πχάμισο, το λέγανε. Είναι στην... πχάμισο. Δεν μπορούμε να ακούμε όμως, εδώ λίγο, σας παρακαλώ λίγο ησυχία. Ήταν απολυνό ύφασμα συνήθως. Εδώ στις άκρες ήταν ενωμένο το ύφασμα με τα σαραντώματα, 40 διαφορετικές βελονιές. Μικρά κορίτσια, μεγάλες κυρίες, ίδια φορεσιά. Ίδια. Όχι ακριβώς, όχι. Α, είχε κάποια διαφορά. Ναι, τα κοριτσάκια ήταν αλλιώς ντυμένα. Μετά είχαμε το καβάδι, το οποίο είναι καπιτονέ και ήταν συνήθως από μεταξωτό ύφασμα. Είχε τελειώματα μια σειρά κουμπιά και πολλά κεντίδια για να ομορφαίνει εδώ μπροστά τον μπούστο. Από πάνω φορούσαν τον καπλαμά, ο οποίος, ο καπλαμάς βγαίνει από το ρήμα καπλαματίζω, γιατί αποτελείται εξωτερικά από πολύτιμο ύφασμα μάλινο ή μεταξωτό για τους καπλαμάδες που φορούσαν τις γιορτές, και από μέσα ήταν ραμμένο με ένα άσπρο ύφασμα και πολλές σειρές στουπιά από το μαλλί. Γι' αυτό και ήταν έτσι πολύ ζεστός για το κρύο και υγρό κλίμα της περιοχής και επίσης πολύ στιτός. Δεν είχαν μεγάλη ελευθερία κινήσεων με τον καπλαμά και περπατούσαν καμαρωτά και επίσης στον αγκώνα τελείωνε ο καπλαμάς εδώ για να υπάρχει ελευθερία κινήσεων στο χέρι. Η φύρτα, και η ποδιά... Και με τις δουλειές που υπήρχαν εκείνες τις εποχές. Η φύρτα, λοιπόν, η ποδιά, η οποία είχε κάθετα σχέδια, από ό,τι βλέπετε. Έχουμε τα χειρότια, ή αλλιώς μανικέτια, όπως τα λέμε εμείς απλά. Ήτανε σε ίδιο ύφασμα με το καβάδι. Και τέλος έχουμε τις κάλτσες. Μάλλον εγώ τέτοιες κάλτσες να δείτε. Οι φαντές, ναι. Αυτό το σχέδιο. Ακριβώς, ναι. Πάντα με σχέδιο. Με σχέδιο, ναι. Αυτά είχε η φορεσιά μας. Ωραία, φορεσιά. Και μας λείπει και το ζωνάρι. Δεν έχουμε ζωνάρι, που ήταν κόκκινο ύφασμα ή φαντό. Έχει κάποια σχέση με Καπαδοκία. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Όχι. Με Σμύρνη από εκεί. Όχι, καμία σχέση. Ωραία, λοιπόν. Τι λέτε, να γεμίσουμε λίγο την πίστα τώρα με τραγούδι και χορό, έτσι, γιατί είναι και το τελευταίο μας μέρος που κάνουμε της εκπομπής μας. Οπότε, να το τραγουδήσουμε λίγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω μέχρι να ετοιμαστούν τα παιδιά, να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες την πρόσκληση να έρθείτε εδώ παρέα. Τελειώσαμε. Με το Θύμιο. Έχουμε κι άλλα να πούμε, αλλά θέλουμε να τελειώσουμε με χορό, με τραγούδι. Ας χορέψουν και μετά να τα πούμε. Βεβαίως, ναι.
Λοιπόν, είναι η ορχήστρα μας έτοιμη. Θα πούν τα παιδιά από την ορχήστρα και θα χορέψουν τα παιδιά του χορευτικού του τραγούδι της Βέργια στο Παζάρι, που ήταν και αυτό το τραγούδι της Στράτας, Πατινάδας. Ωραία, έγινε. Ας το απολαύσουμε και αφήνουμε τις ευχαριστίες για το τέλος.
Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Αγαπητέ Πρόεδρε, θα κλείσουμε με τραγούδια και χορούς όπως είπαμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω ακόμη μια φορά στο Βελβεντό για την παρουσία σας, για αυτά τα ωραία ήθη και έθιμα, για αυτά τα ωραία τα τραγούδια. Να ευχαριστήσω εσένα και τον χοροϊδάσκαλο τον Γιάννη. Θα ήθελα να κλείσεις την εκπομπή. Αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι, βεβαίως, να το συμπληρώσουμε. Εμείς ποιο να πρωτοευχαριστήσουμε τώρα, από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε. Καλά, το σκηνοθέτη μας, το Βαλάντι θα, που... Καλά, το Βαλάντι δεν το συζητάμε. Αυτός η αιτία για να αρχίσουμε να το Βαλάντι εδώ. Όλους σας, να ευχαριστήσουμε όλους σας. Και εσένα και όλη την παραγωγή της εκπομπής και το κανάλι που μας φιλοξενεί και το χώρο που μας φιλοξενεί για την πρόσκληση... Τη φιλοξενία εδώ στο χώρο που ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και δικιά μας χαρά. Και δικιά να είστε μας καλά. Χαρά. Να ευχαριστήσω από την πλευρά μου και εκπροσωπώντας και το Σύλλογο τους δεκάδες, τους εκατοντάδες Βελβεντινούς που στηρίζουν το Σύλλογό μας, συμμετέχουν στα θεματά του όπως είναι τα παιδιά εδώ και με πάρα πολλούς τρόπους. Και τους χορηγούς μας. Τους επαγγελματίες του Βελβεντού που γέμισαν το τραπέζι μας εδώ και μας στηρίζουν ποικιλοτρόπως σε όλες μας τις προσπάθειες. Όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο μορφωτικό, τις δεκάδες ομάδες που δραστηριοποιούνται. Θα σας είπα ότι έχουμε και μια πάρα πολύ δυναμική θεατρική ομάδα η οποία κάνει παραστάσεις κάθε χρόνο. Δεν σας το είπα, σας το φύλαγα για έκπληξη και ετοιμάζω και τον καινούργιο της παράστασης φέτος. Τι άλλο, αυτά να πούμε, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο φυσικά γιατί πλησιάζουν και γιορτές, καλές γιορτές και χρόνια πολλά, να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους Βελβεντινούς που μας βλέπουν από παντού. Έτσι, μπράβο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και φυσικά, και φυσικά θέλω, αυτό ήθελα να κλείσω. Σε πρόλαβα εγώ, έτσι, ως μουσικός. Ένα πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και δεν θα τους ευχαριστήσω μόνο Δημήτρης. Θέλω να τους ευχαριστήσω και ως πρόεδρος του Μορφωτικού Ομίλου Βελβεντού για τον πολιτισμό που προσφέρουν και συνεχίζουν, που πρόσφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν στο Βελβεντό, για την παράδοση αυτή που κρατάνε με αυτά τα ακούσματα. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή, όπως είπαν, εξέφρασαν πριν και τα παράπονά τους, να την ακολουθήσουν και τα νέα παιδιά. Γιατί τα νέα παιδιά στο Βελβεντό μαθαίνουν μουσική, έχουμε καλούς μουσικούς. Δεν ακολουθούν όσο χρειάζεται το παραδοσιακό μας τραγούδι. Έχετε και ωραία κορίτσια. Τους τρελαίνουν τα κορίτσια, παρατάνε τη μουσική, πάνε μετά. Βέβαια, εδώ το χορευτικό μας είναι πολυπληθές. Θέλουμε και μουσικούς. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό καλούμε και τα παιδιά. Λοιπόν, μπορείτε να είστε στο χορευτικό τμήμα, να μαθαίνετε και τη μουσική σας τα εκεί. Τα παιδιά στο χορευτικό μαθαίνουν τα, από τραγούδια και από χορεύετε κιόλας, γίνονται και οι γνωριμίες εκεί. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, περνάμε πάρα πολύ όμορφα και οι δραστηριότητες σε ένα πολιτιστικό σύλλογο είναι από τις πιο ωραίες που μπορεί να κάνει. Να ευχαριστήσουμε και τον χοροϊδάσκαλο, τον αγαπητό Γιάννη. Και εγώ από τη δικιά μου πλευρά θέλω να σας ευχαριστήσω. Πραγματικά αυτό που κάνετε είναι αξιέπαινο, που να προβάλλετε το πολιτισμό μέσω αυτής της εκπομπής. Και να ευχαριστήσω. Της συχνότητας του West TV, να το πούμε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ την Αλίτα Κανάκη που μας στηρίζει, το Βαλάντι, όλο το συνεργείο μας. Να ευχαριστήσω τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά, τους κάνω μάθημα παραδοσιακό χορό, σε όλα τα μέλη του χορευτικού που αυτή η ζεστασιά, αυτή η αγκαλιά κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 80 χρόνια. 80 χρόνια ο Σύλλογος και ωραία, προχωράμε. Και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να πω, θα κλείσουμε με δύο τραγούδια, θα χορέψουν τα παιδιά και το βέβαια, τραγούδι «Χορέψε δυο μου μάτια». Δυο και τρία, όσο δύο χρειαστεί. Θα χορέψουν το ωραίο τραγούδι «Χορέψε δυο μου μάτια» και θα κλείσουμε με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά οργανικά κομμάτια του Βελβεντού, του γάμου. Έτσι λέγεται το τραγούδι, του γάμου, είναι ένα πανέμορφο οργανικό που το χόρευαν και αυτό στη στράτα πηγαίνοντας προς την εκκλησία. Ωραία, θα το απολαύσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τους χορηγούς που αναγράφονται στις οθόνες σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπητό Πιτένη που βλέπετε και τις ταπέλες εδώ και στολίζουν το τραπέζι μας και πάντα τον έχουμε κοντά μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ το Express Κταίο Κοζάνη, το Auto Group Αφή Γιώβη Πτολεμαϊδα. Πάμε παιδιά, χορό, χορό και τραγούδι. Δάσκαλε. Όλοι μαζί. Άντε, ας σηκωθούμε όλοι μαζί. Έτσι, μπράβο, και να χαιρετήσουμε την εκπομπή. Φίλοι και φίλες, εδώ τελειώνει η εκπομπή μας παρέα με το Θήμιο. Το Βελβεντό κοντά μας, οι όμορφες φορεσιές, τα παλικάρια, τα κορίτσια, τα όμορφα χαμόγελα, η μουσική μας, τα ωραία ακούσματα. Εμείς καλούμε τους χορευτικούς συλλόγους να πάρουν μέρος στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην οθόνη σας, να επικοινωνήσετε με τον αγαπητό Βαλάντη, το σκηνοθέτη μας. Και πού να καταλάβω ρε Βαλάντη, γράψτε το έτσι, ζωγράφισε το. Πώς? Και την επόμενη, έτσι μπράβο, να το ακούω καλά. Και την επόμενη φορά θα είναι εδώ ο Πόντος, Μωμόγερη. Μείνετε συντονισμένοι στην συχνότητα του West TV και παρέα με το Θήμιο θα γνωρίσουμε κι άλλα ήθη και έθιμα των Ποντίων και όχι μόνο.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον Βελβεντό. Να είστε καλά, την αγάπη μου, τα φιλιά. Γεια σας και τελειώνουμε με χορό. Γεια σας. Πάμε, παιδιά.